ήθελα να πω ότι ο λαός μας για τις ψήφους του μας κληροδότησε 21 εκλεγμένους συμβούλους με την εφαρμογή του νόμου επί Νέας Δημοκρατίας. Είναι για, τις πέντε περιφερειακές ενότητες. Η θέση της περιφερειακής αρχής είναι η εξής. Είναι 3 γεωγραφικοί χωρικοί αντιπεριφερειάρχες, ένας για κάθε νομό, 8 αντιπεριφερειάρχες θεματικοί, είναι ένας πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, είναι 2 έπαρχοι, 2 έμιστοι εντεταλμένοι σύμβουλοι. Κατά συνέπεια, όλο αυτό κάνει 16. 16 αιρετοί. Συν μία του συμπαραστάτη του πολίτη. 17. Το οποίο δεν είναι απαραίτητος, αιρετός. Και τούτη φορά είχαμε τον κύριο Παπαδόπουλο από πτυχίο. Οι θέσεις γεωγραφικές είναι δεδομένες. Ένας αναπεριφερική ενότητα. Οι 8 θεματικές αντιπεριφέρειες διαμοιράστηκαν με γεωγραφικά κριτήρια, καθαρά πληθυσμιακά, συγγνώμη, γεωγραφικά άκυρο, πληθυσμιακά κριτήρια, ανάλογα με τον πληθυσμό που συμμετέχει, το ποσοστό πληθυσμού που συμμετέχει κάθε νομός. Οι 17 θέσεις έτσι διαμοιράστηκαν, ανάλογα με τον πληθυσμό του κάθε νομού. Η Λέσβος, με βάση στατιστικές τελευταίες 2 χρόνια πριν, έχει το 43% του πληθυσμού. Η Χίος έχει το 26%, η Σάμος έχει το 16%, η Καρία έναν εκλέγουμε, άρα συνέπεια δεν έχει νόημα να μιλάμε για ποσοστά, διότι εκλέξαμε έναν. Στις τρεις νομούς για γεωγραφικούς αντιπεριφερειάρχες επιλέξαμε τους πρωτεύσαντες σε αριθμό ψήφων. Έτσι για τη Λέσβο έχουμε τον κύριο Αρώνη, για τη Χίο έχουμε τον κύριο Βρουλή, για τη Σάμα έχουμε τον κύριο Μαυρατζιώτη. Όσον αφορά τους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες, από τη μεριά της Λέσβου έχουμε την κυρία Αντωνέλη, η οποία θα αναλάβει τον πρωτογενή τομέα. Έχουμε τον κύριο Δίσο, ο οποίος θα αναλάβει τον πολιτισμό και την κοινωνική μέρημνα. Τον κύριο Καλία, που θα αναλάβει την διοίκηση και τα οικονομικά. Τον κύριο Κυρατζή, ο οποίος του αρέσει εκεί, αυτό που τα αναθέσαμε τώρα, θα παραμείνει εκεί στον προγραμματισμό και το ΕΣΠΑ. Ο κύριος Χατζικυριαζής θα αναλάβει τα τεχνικά έργα. Ο κύριος Κουσουμπάς θα είναι εντεταλμένος σύμβουλος, έμιστος εντεταλμένος σύμβουλος, με αντικείμενα, αρμοδιότητες, τη μεταναστευτική κρίση, αλλά και το συντονισμό. Γιατί, όπως σας είπα, όπως σας έχω δηλώσει, οι αντιπεριφερειάρχες αναλαμβάνουν όλοι με υποχρέωση να έχουν πλήρη απασχόληση στην περιφέρεια και να ταξιδεύουν στα νησιά. Μία εβδομάδα έως 10 μέρες κάθε μήνα θα περιφέρονται οι θεματικοί. Άρα ο συντονισμός της περιφοράς θα γίνεται από τον κύριο Κουσουμπά. Στοιχείο, πριν του κύριου Βρουλή, έχουμε τον κύριο Μπουρνιά, που θα αναλάβει αρμοδιότητα στην καινοτομία, τη βιομηχανία, την ενέργεια, το περιβάλλον και τον επώδυμο ελληνισμό, όπως ήταν και τώρα. Τον κύριο Νύχτα, που θα έχει αντικείμενο την προώθηση των προϊόντων του Βορείου Αιγαίου. Θα έχουμε και εντεταλμένο σύμβουλο άμυστο, επειδή έχει η απασχόλησή του δεν του επιτρέπει περισσότερα, τον κύριο Αρβανίτη, ο οποίος, συγγνώμη, το κλείσω, ο οποίος θα δει για την αυτιλία και την συγκοινωνική διασύνδεση των νησιών, γιατί είναι καθήν αρμόδιος. Στη Σάμο θα έχουμε, όπως είπα, τον κύριο Μαυρατζιώτη. Θεματικούς αντιπεριφερειάρχες θα έχουμε τον κύριο Καλτάκη για τουρισμό, δεδομένου ότι η Σάμος έπρεπε να τοριστεί, είναι η κορονίδα του τουρισμού. Τον κύριο Καλτάκη ένα θεματικό αντιπεριφερειάρχη. Θα έχουμε έμιστο εντεταλμένο σύμβουλο, την κυρία Ανδρεάδη, η οποία θα ασχοληθεί με τα θέματα παιδείας, δεδομένου ότι η ίδια είναι εκπαιδευτικός. Άμυστη εντεταλμένη σύμβουλη θα είναι ο αντιπεριφερειάρχης, τον ξέρετε, κύριο Γιακαλή, πρώτη φορά εκλέγεται, ο κύριος Μάρκου, ο οποίος θα ασχοληθεί με το επικούριο στο οποίο έχουμε καθυστερήσει και με το ΚΕΓΕ, είναι κάποιο αντίστοιχο της Ελωρίδος που είναι στη Σάμο. Στη Λίμνο έπαρχο θα έχουμε τον κύριο Κουτσογιάννη.
και εντεταλμένο συμβουλάμιστο, πάλι για θέματα Λίμνου, τον κύριο Βλάτα. Στην Ικαρία ο μοναδικός εκλεγής μας, κύριος Μαρκάκης, ήταν ο έπαρχος. Αυτό που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι οι τοποθετήσεις αυτές, εκτός από τους τοπικούς που έχουμε βάλει, θα είναι για ένα χρόνο. Κάθε χρόνο δικαιούται ο... Δεν θα πεις τίποτα. Δυσμόνισα να θα πεις ό,τι θες. Δυσμόνισα να πω ότι ο κύριος Λευθερίου θα μας κάνει την τιμή να εξακολουθήσει να είναι ο εκτελεστικός γραμματέας, διότι έχουμε πλήρη ευαρέσκεια. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον κύριο Περιφερειάρχη για την εκτίμηση που έχει και την τιμή που μου κάνει να συνεχίσω να είμαι εκτελεστικός γραμματέας στην Περιφέρεια και να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα πριν από λίγο, ότι οι τοποθετήσεις αυτές και σύμφωνα με τον νέο νόμο είναι για ένα χρόνο. Έχει δικαίωμα και προηγούμενα βεβαίως να κάνει τις αλλαγές τις οποίες θα κρίνει ή θα προκρίνει εκείνος και να συνεχίσει κάποιος. Του Πρόεδρου του Συμβουλίου. Πήγαινε το Πρόεδρο του Συμβουλίου, έτσι. Πρόεδρος του Συμβουλίου. Μου διέφυγε να πω, πήγα παρακάτω τη σελίδα. Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου θα είναι ο κ. Αστυρακάκης για περίοδο 30 μηνών, όσο ορίζει ο νόμος. 2,5 χρόνια, έτσι. Όσο ορίζει ο νόμος. Γενική είναι η ερώτησή μου. Ποια είναι η προτεραιότητά σας σε αυτή τη νέα αυτεία? Αν θέλατε έτσι κάποιο έργο, κάποιο στόχο να κυνηγήσετε. Βέβαια. Το πρώτο θέμα είναι, όπως το έχω πει και επανειλημμένα, είναι η απορρόφηση των μεγάλων πόρων που μας δόθηκαν για το ΕΣΠΑ. Πρέπει να σταθούμε αντάξει της ψήφου του κόσμου και να απορροφήσουμε τα κονδύλια με τη βοήθεια των καλών υπηρεσιών που έχουμε στο ΕΣΠΑ. Και προφανώς και της Αθήνας που μας συμπαραστέκεται σε κάθε αίτημά μας. Το δεύτερο είναι, αυτό που διαβλέπω, δεν ξέρω αν θα είναι, η ερχόμενη νέα υποκρίση μεταναστευτική. Τη βλέπω να ανεβαίνει, να κατεβαίνει, το έχουμε το μυαλό μας εκεί πέρα. Τρίτη προτεραιότητά μας, να είμαστε καλοί στη δουλειά μας. Να συγκυρώσω, αν επιτρέπετε κάτι. Βασική προτεραιότητα σε αυτό που ρωτήσατε, κυρία Λαχουρή, για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, έχει λεχθεί κατά επανάληψη βεβαίως και κατά κόρο, θα είναι ο πρωτογενής τομέας. Βασικό, πάρα πολύ βασικό, καθώς επίσης και ο τουρισμός. Η εξωστρέφεια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανακάμψουμε και να φτάσουμε και τις άλλες περιφέρειες και να πάμε και μπροστά. Και γι' αυτό επιλέξαμε μια work alcoholic που είναι η κυρία Αντωνέλη. Να είναι σε αυτό το τομέα που το ρέκορ της ήταν εξαιρετικό. Και να συμπληρώσω, στο πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο θα προτείνουμε για συμπαραστάτη του πολίτη τον ήδη υπηρετούντα, εκλεγέντα, τον κύριο Παπαδόπουλο, πτυχίο.